Καλή θητεία να έχουμε. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να υπόσχεται ξανά πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα και ακούσαμε και το πρωί τον αρμόδιο Υπουργό να ομνεί πάλι στην πράσινη μετάβαση, στην ατζέντα, 80% ΑΠΕ, προγράμματα εξοικονόμησης. Επαναλαμβάνονται δηλαδή οι ίδιοι ακριβώς φιλόδοξοι στόχοι που ακούσαμε και στις προγραμματικές του 2019. Και κυρίως ήρθε ο αρμόδιος Υπουργός και πρότεινε λύσεις για προβλήματα που η ίδια η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε. Όταν μιλάει για αποτυχημένες ενεργειακές επενδύσεις, φαντάζομαι εννοεί αυτό που λέει η αδρανή κεφάλαια η Ευρώπη, τα 8 δις επιπλέον έργα φυσικού αερίου που έγιναν στη χώρα. Φαντάζομαι ότι εννοεί την κατάργηση του έργου της τηλεθέρμασης και την είσοδο φυσικού αερίου για θέρμανση στα σπίτια στη Φλόρινα. Και ένα σωρό άλλες τέτοιες αποτυχημένες ενέργειες που τις δούμε σιγά σιγά. Κατά τα άλλα, έχουμε κοφαντική απουσία ενεργειών αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, κουβέντα, καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών στη χοντρική, λιανική και στα δηληστήρια. Εκοφαντική επίσης και έλλειψη αναφορά στην απολιγνητοποίηση. Το πρώτο παράδειγμα μετάβασης. Κουβέντα. Αντίθετα, σημειώσαμε αιμονή στο φυσικό αέριο και στις εξορίξεις. Ο κ. Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις το 2019 δήλωνε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σώσουμε την ΔΕΗ από βέβαιη καταστροφή κτλ. Με αυτό το πρόσχημα, όλοι παρακολουθήσαμε, χάθηκε το ΔΕΛΤΑ της ΔΕΗ, παραδόθηκε το 17%. Ακολούθησε όμως και η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΙΕ κατά 49% και 100% των δικτύων φυσικού της ΔΕΠΑ υποδομών. Σημειώνουμε ότι πρόκειται για φυσικά μονοπόλια με σταθερό εγγυημένο έσοδο και εργαλεία άσκησης ενεργειακής πολιτικής που τόσο πολύ φάνηκε ότι τα είχε ανάγκη η χώρα στην πρόσφατη ενεργειακή κρίση. Και δώρο στην πλειοψηφία του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι το Δημόσιο και Όμιλος Λάτσι απεργάζονται σχέδιο πώλησης μετοχών της Hellenic Energy. Οφείλουμε να δηλώσουμε ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Πρόκειται η επιστροφή μιας μνημονιακής απέτησης χωρίς μνημόνιο. Και βεβαίως είναι ένας όμιλος που παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενα κέρδη. Στη συνέχεια των δηλώσεων του το 19 ο κ. Μητσοτάκης είχε πει αυτό θα γίνει χωρίς να επιβαρύνουμε άλλο τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. Η αλήθεια είναι ότι μία από τις πρώτες πράξεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 19 ήταν η αύξηση των τιμολογίων κατά περίπου 20%. Ακολούθησε η λειτουργία target model χωρίς εποπτεία αριθμιστικά εργαλεία και βέβαια τότε δήλωνε η κυβέρνηση ότι ο ανταγωνισμός και η αγορά θα ρίξει τις τιμές. Τα αποτελέσματα τα ζήσαμε όλοι, τα έζησε και η κοινωνία και με την εφαρμογή της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής τον Αύγουστο του 2021, πριν δηλαδή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Στη συνέχεια, η ανωδική πορεία των τιμών και τα υπερκέρδη μεταφέρθηκαν στη λιανική. Οι καταναλωτές συνέχιζαν να πληρώνουν άδικες χρεώσεις και οι εταιρείες να σωρεύουν υπερκέρδη. Εδώ θέλω να κάνω και μια αναφορά γιατί είπε ο κ. Καλακάκης να προσέξουμε τους ευάλωτους. Του υπενθυμίζω λοιπόν, εάν δεν το ξέρει, ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές λόγω της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής έχουν ρευματοκοπές, φέραμε διάταξη και δεν έγινε αποδεκτή. Ας το φροντίσει. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση αντί να παρέμβει στην πηγή δημιουργίας των υπερκερδών, επιδοτεί την εσχροκέρδεια με λεφτά των καταναλωτών, δεσμεύοντας τη χώρα σε ένα φαύλο κύκλο υπερχρεώσεων και επιδοτήσεων. Μας υποσχέθηκαν 90% υπερφορολόγηση των κερδών. Πρόκειται για απάτη. Τα 2,2 δις μαγειρεύτηκαν με εντολή Μαξίμου και γίνανε 416 εκατομμύρια. Μόνο 350 περίπου εκατομμύρια εισπράχτηκαν. Ούτε ευρώ από τα υπερκέρδη στη λιανική, ούτε ευρώ από τα δηληστήρια. Εμείς λέμε λοιπόν, αυτό ήταν το πρόγραμμά μας και σε αυτό θα επιμείνουμε, ότι χρειάζεται ανώτος συντελεστής κέρδους στον ενεργειακό τομέα ως 5%. Φορολόγηση άμεση των υπερκερδών που έχουν συσσωρευτεί στα ταμεία των ενεργειακών εταιριών και των δηληστήριων, που είναι περίπου 6 δις ευρώ. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, ούτως ώστε μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη μείωση του κόστους ρεύματος, για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, για το σπάσιμο των καρτέλ ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών. Αναθεώρηση της λειτουργίας αγοράς ενέργειας, αναθεωρούμε τον κλιματικό νόμο, νέο ΕΣΕΚ με στόχο την απεξάρτηση από όλα τα καύσιμα. Δεν μπορεί να αντικαθιστά στο λιγνίτη με άλλο ρηκτό καύσιμο όπως είναι το φυσικό αέριο
και βεβαίως απεμπλεκόμαστε από την πολιτική εξόρυξη δρογονατράκων με τη μη ανανέωση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης και μη παραχώρηση νέων αδειών, νέων περιοχών. Πάμε λίγο στο περιβάλλον. Το περιβάλλον αντιμετωπίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και από ό,τι κατάλαβα συνεχίζει ως εμπόδιο στην ανάπτυξη. Μας είπε ο κ. Κελακάκης για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και ρωτάω εγώ πώς, όταν έχουν καταργηθεί φορείς διαχείρισης του προστατευόμενων περιοχών, αφού προηγουμένως είχαν απαξιωθεί επικοινωνιακά. Με τη μεγάλη καθυστέρηση 3 χρόνων στην κύρωση των δασικών χαρτών, με την ανακύκλωση που βάπω σκάνδαλα διασπάθησε εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η δε πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση παραμένουν στόχοι και ευχές στα χαρτιά. Δεν έχουμε δει τίποτα. 4 χρόνια. Για να μην μιλήσουμε τώρα για την υπερθέρμανση της αγοράς των ΑΠΕ. Εδώ μας είπαν οι 80% ΑΠΕ. Εδώ έγινε υπερθέρμανση με ευθύνη και του κ. Χατζηδάκη και του κ. Σκρέκα. Δεν αναπτύχθηκαν τα δίκτυα, δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος για σύνδεση. Και με θεσμικά και χρηματοδοτικά εμπόδια υφωνόμησαν τις ενεργειακές κοινότητες. Αυτά είχαν τρομερά αποτελέσματα και στην αγορά των ΑΠΕ, αλλά κυρίως για την ενεργειακή δημοκρατία. Μιλάνε για ΑΠΕ και ξανανημερώνουν τον κ. Σκελακάκη. Ξέρετε ότι δημιουργήθηκε μία φούσκα 100 γίγκα, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί μόνο το 10% από το δίκτυο που υπάρχει. Μιλάμε για υπεράκτια αεολικά με μία φωτογραφική διάταξη για κάποια πιλωτικά και αποθήκευση. Θα δουλέψουν οι ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση, που δεν έχει γίνει 4 χρόνια ούτε το θεσμικό πλαίσιο. Κινούμε ηλεκτρικά. Αποτυχία του προγράμματος. Ας το παραδεχτούμε. Μόνο ποδήλατα φορά. Έχουμε ζητήσει στοιχεία επανειλημμένως. Και βεβαίως δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένος, αλλά προσφάτως το ηλεκτρικό συνέδριο μπλόκαρε τον διαγωνισμό ηλεκτρικών λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καταλογίζοντας μάλιστα ευθέως στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στον κ. Καραμαλή, ουσιώδη νομική πλημέλεια στη διαγωνιστική διαδικασία. Χωρίς λεωφορεία ηλεκτρικά, τι ηλεκτροκίνηση μιλάμε? Για ποδήλατα. Αποτυχημένα και τα εξοικονομώ. Το 20 δεν πληρώθηκε, το 21 δεν έγινε ποτέ, πήγε στο 22, δεν προχωράει το εξοικονομώ. Τώρα, η αναθεώρηση της πολεοδομικής χωροταξικής νομοθεσίας, νομίζω ότι εδώ ξεπερνάμε την υποκρισία. Εδώ ήμασταν όταν ερχόταν ο κ. Οικονόμου και μιλούσε. Εφρενόμου. Για 700 τοπικά πολεοδομικά που θα γίνουν σε 1 χρόνο και 2 και ξέρετε από αυτά τα 700 τοπικά πολεοδομικά πόσα έχουν συμβασιοποιηθεί. 1 ή 2. 4 χρόνια χαμένα. Τα έχουν βραχυκυκλώσει όλα. Κατά τα άλλα, έλεγχος αυθαίρετης δόμησης. Με ποιες ειδών, με ποιες υπηρεσίες υποστελεχωμένες. Συνεχώς, συνεχείς τακτικές παρατάσεις αναστολής κατεδάφησης αυθαιρέτων στον Αιγιαλό. Εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη που κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια στη Μύκονο και στη Ρόδο. Συνεχείς παρατάσεις ψηφίζανε. Και θα πω και 2 κουβέντες για την απολιγνητοποίηση. Όπως είπα, το πρώτο είμαι και βουλευτής Φλόρινας. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι δεν υπήρχε η έγνοια, καλά, σχεδιασμός κανένας, ήταν μια βίαιη εξαγγελία. Έγινε μια προσφορά στο λόμπι του φυσικού αερίου, στο οποίο πρεδεσμεύτηκε η χώρα. Η απολιγνητοποίηση δεν είναι μόνο θέμα ενεργειακής μετάβασης, αλλά αλλαγής του παραγωγικού προφίλ. Τα διαθέσιμα κονδύλια, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Δίκης Μετάβασης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Όχι μόνο δεν μοιράζονται δίκαια, αλλά πηγαίνουν σε 2-3 μεγάλους ομίλους. Δεν απορροφούνται καν. Δεν υπάρχει ανάσα σε αυτές τις περιοχές που δώσαν φως σε όλη τη χώρα, αλλά σβήνουν. Χωρίς ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, οι κοινωνίες απέναντι σε οποιοδήποτε έργο πάει να γίνει, έλλειψη ηλεκτρικού χώρου, ενεργειακές κοινότητες εννοείται υπονομεύονται. Τα ειδικά πολεοδομικά θα έρθουν εκ των υστέρων να νομοποιήσουν τις όποιες επιλογές. Πώς θα γίνει έτσι η ανάπτυξη? Ζώνη καινοτομία η Φλόρινα ξεχάστηκε. Οφειλόμενα έργα υποδομής, συγκοινωνιακά, ερευνητικά, τίποτα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας 2 κουβέντες. Εμείς προωθούμε τις ενεργειακές κοινότητες και την αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση με στόχο τουλάχιστον το 50% των νέων αδειών να αφορά ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή. Έτσι καλύπτονται και ευάλωτοι. Έτσι έχουμε ενεργειακή δημοκρατία. Ολοκληρώνεται φυσικά ο ειδικός χωροταξικός για τις ΑΠΕ, τα σχέδια φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες με κορυφαία τη θεσμοθέτηση ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, ρυθμών ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις λιγνητικές περιοχές. Ευληματικές παρεμβάσεις στην εξοικονόμηση με 1,5 δις ευρώ το χρόνο,
ολοκληρώνουμε δεσικούς χάρτες και όλα αυτά τα εργαλεία που θα μας κάνουν ευρωπαϊκή χώρα. Η κλιματική κρίση θέλει νέες πολιτικές και σχεδιασμό. Δεν αντιμετωπίζεται με επανάληψη ευχών και γενικών αναφορών. Ευχαριστώ πολύ.